Καλό μεσημέρι, καλή αρχή σε όλους. Γεια σας. Είδες, τα είπαμε εδώ για τους προηγούμενους, αφήσαμε σένα ναι. στο τέλος. Κερασάκι. Τελευταίος και καλύτερος. Έτσι, να είναι όλοι χαρούμενοι, όλοι με χαρέ και να ξεχάσουμε τι είχαμε περάσει, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι πλέον στη ζωή μας. Έτσι, πες εσύ τώρα πώς νιώθεις. Πόσες έχουμε, σε 1,5 μήνα, ούτε 1,5 μήνα, Ναι, τελική ευθεία τώρα, βλέπουμε το τέρμα. 15 Οκτωβρίου, οι ώρες οι καλές, Άλκη μου, είδαμε και το προσκλητήριο. Θέλω όμως να μου πεις τα συναισθήματά σου, τα δικά σου, της Δέσποινας σου. Όλα έτοιμα? Εντάξει, είμαστε ένα 60% έτοιμοι, οπότε ναι, τώρα που μπήκαμε στην τελική ευθεία, ένα 60. Μήνα... Χαμηλά είστε καλά. Ναι, λεπτό. Τι 60% ένα μήνα πριν? Το έχουμε πάρει έτσι χαλαρά εμείς, αλλά εντάξει, τώρα στην τελική ευθεία θα τα δώσουμε όλα για όλα. Τα βασικά τα έχετε όμως, κλίση, ναι, κλησία, κέντρων, νηφικών, κουστούμι, αυτά ναι. Μάλιστα. Αυτά στο Πρωταρά θα γίνει ο γάμος, Άλκη μου, έτσι. Ναι. Τι να περιμένουμε, θα είναι ανοιχτός, κλειστός ο γάμος? Δεν μπορούμε να πούμε κλειστός, και πολλά. Ναι. Θα είναι κλειστός ο γάμος με... κλειστό οικογενειακό κύκλο, συγγενείς και φίλους. Εντάξει, θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα πάρτι για να περάσουν όλοι καλά. Ενώ αν κάνουμε ανοιχτό, τότε δεν θα δώσουμε σε όλους τη σημασία που θέλουμε να δώσουμε. Ενώ έτσι λίγο πιο κλειστά θα είμαστε όλοι πιο αγαπημένοι και με περισσότερη ώρα να δώσουμε ο ένας τον άλλο. Έτσι. Με τους λίγους, τους καλούς, να ζήσετε αυτή την όμορφη στιγμή. Εσένα σε αγχώνει έτσι λίγο η διαδικασία, η μέρα? Κοίτα, κανένα μας δεν μας αγχώσει ακόμα, να σου πω την αλήθεια, αλλά πιστεύω σε, ξέρω εγώ, σε 20 μέρες να μας φάει το άγχος, αλλά εντάξει, οκ. Να σου πω, πάνω στο άγχος, σίγουρα το κάθε ζευγάρι το βιώνει διαφορετικά και εγώ έτσι χαλαρή μου στην αρχή, Άλκη. Αλλά να κρατήσεις την ψυχραιμία και εσύ και Δεσποίνα και όλα καλά θα πάνε. Έχω υπομονή να σκεφτεί, εντάξει, τώρα στην τελική ευθεία να δούμε, ξέρω εγώ, τι προβλήματα να εμφανιστούν. Τίποτα δεν θα εμφανιστεί, όλα καλά θα πάνε, να το ζήσετε, να το ευχαριστηθείτε. Οι κουμπάροι ποιοι θα σας παντρεψούν? Θα μας παντρέψουν από δύο. Έχουμε δύο κουμπάρους. Φίλοι σας? Το ένα το ζευγάρι είναι από Ελλάδα και το άλλο ζευγάρι από Κύπρο. Έχω μια απορία, Άλκη μου. Είδα ότι η Δέσποινα ήταν Μύκονο για το μπάτσελορ της. Ναι. Εσύ πήγες, έκανες. Η Δέσποινα ένα φτιαφερί. Λέω κι εγώ, έχασα κάτι. Δεν τον είδα τον Άλκη. Θα πας, θα... Και ήρθε, έπιαν πόσες μέρες στη Μύκονο, ήρθε πίσω και λέμε, ου, αχώθηκα τώρα, ναι, το μπορούμε, εμείς να καταλαβήσω. Ζω, συγγνώμη, είναι εσύ έφυγες, εγώ ήμουν Κύπρο. Θα κάνεις εσύ, έτσι, θα τηρήσεις, ρε παιδί μου, το έθιμο αυτό εδώ. Τις τελευταίες μέρες, ναι, θα κάνουμε μια έξοδο, ναι. Τι ωραία. Όλα καλά θα πάνε, Άλκη μου, είμαστε σίγουροι. Φαντάζομαι, και αν κρίνω έτσι και από το δικό σου στυλ, γιατί και για τη Δέσποινα είμαι σίγουρη ότι θα είναι εκθαμβωτική, αλλά και εσύ πιστεύω ότι θα μας εντυπωσιάσεις με το κουστούμι. Δεν περιμένω κάτι κλισέ που σένα. Σκέφτε ότι η Δέσποινα ετοίμασε το νυχτικό της. Εμένα ακόμα. Τόσο χαλαρός είσαι λοιπόν. Ναι, και λαλή με εμένα, πού έχεις ανακούστηκε ο γαμπρός να έρχεται μετά τον νηφτικό? Έτσι μεταξύ μας είναι καλά που σου λέει. Εντάξει, έχει εμπιστοσύνη όμως στο κορίτσι του. Πάντως όλα γίνονται γρήγορα. Εγώ με την Ηλάιρα τα κάναμε όλα σε 3 μήνες. Όλα. Είναι εύκολο τώρα το ενδυματολογικό, η Δέσποινα είναι η δουλειά της. Σας ναι, δυσκόλεψε. Και είμαστε, απλά εντάξει, τώρα τελική ευθεία, ένας μήνας, ένας πώς έχει μείνει, θα τα δώσουμε όλα για όλα. Γενικότερα όμως βρήκατε εύκολα, κλειδώσατε την ημερομηνία, σημαίνει κάτι η ημερομηνία που θα παντρευτείτε? Η ημερομηνία, ναι, σημαίνει κάτι για μας, απλά και στο θέμα ήταν ότι επειδή πολλοί φίλοι, κουμπάροι, κουμπάρες και στενός οικογενειακός κύκλος, εργάζονται τα βράδια σε μαγαζιά, σε διάφορες επιχειρήσεις. Οπότε έπρεπε να βρούμε και εμείς μια ημερομηνία για να βολευτούν και όλοι οι άλλοι υπόλοιποι. Ναι.
Ναι. Θα μας πεις τι σημαίνει η ημερομηνία ή θα το κρατήσετε για σας, Άλκιμο? Θα το κρατήσουμε για μας. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ τώρα τι κάνεις, σε πέτυχα τις προάλλες, σε είδα έτσι σε κάποια φάση, δούλευες το καλοκαίρι, φαντάζομαι, που, τα είπαμε έτσι λίγο, ήταν αρκετά πιεστικό πολύ το καλοκαίρι σου. Είπαμε. Πολύ, πολύ γρήγορα. Ναι. Πώς ήταν το καλοκαίρι? Στο χώρο εστίασης του βραδινού με τραγουδιστές και από Ελλάδα και DJ. Είμαι γενικός διευθυντής σε μια καφετέρια καινούργια που άνοιξε τώρα στην Αγία Νάπα. Ωραία, μια χαρά. Μάλιστα. Τηλεοπτικά, θεατρικά, έτσι κάτι να πούμε τηλεοπτικά για τη νέα σεζόν. Έχουμε κάποιες προτάσεις. Εντάξει, έχω και εγώ κάποιες ιδέες. Να περάσει ο γάμος, γιατί πρώτα είναι ο γάμος, θα δώσουμε σημασία στο γάμο. Έτσι. Και μετά το γάμο θα... Θα έρθεις εδώ. Τον άκουσες? Μετά το γάμο θα έρθεις εδώ. Μετά το γάμο θα έρθεις εδώ. Μας τα πεις από κοντά. Να έρθω. Με το καλό να πάνε όλα καλά, Άλκη μου, και εννοείται θα τα πούμε. Θα είσαι και έναν έτσι αγαπητό πρόσωπο που και εσύ και η Δέσποινα σου μοιράζεστε και ωραίες στιγμές μέσα από τα social media. Οπότε είμαι σίγουρη ότι... Έχω εδώ, με ρωτάνε, Παντελή. Ο αρχισυντάκτης ρωτάει. Τι Παντελή μου, να έρθουμε στο γάμο. Μπορούμε να έρθουμε στο γάμο. Καλεστήκαμε εμείς. Καλεστήκανε. Αφού είναι κλειστός ο γάμος. Για τους άλλους που λέει. Το κάλεσμα. Εσύ έχει για μας που είναι κλειστός κάλεσμα. Για τους άλλους που λέει. Άλκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας και στη Δέσποινα και σε σένα. Και η όρεση καλή. Καλή να έρθει και σε εσάς, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάντα όλα καλά. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Μετά το γάμο θα δούμε και τηλεοπτικά που θα πάμε. Εννοείται. Να είσαι καλά. Γεια σου, Άλκη μου. Εγώ ευχαριστώ. Τι ωραία, παιδιά. Εντάξει. Πολύ.